αστρονόμοι εντόπισαν για πρώτη φορά ένα διαδικό σύστημα που προορίζεται να εξελιχθεί σε μια θεαματική κυλονόβα. Αυτή η τελική μορφή του συστήματος είναι αποτέλεσμα εκρήξεων δύο αποτυχημένων σούπερνόβα. Το φαινόμενο αυτό πιστεύεται ότι είναι τόσο σπάνιο που εκτιμάται ότι υπάρχουν μόνο 10 διπλά αστρικά συστήματα στο γαλαξία μας. Εξετάζοντας αυτό το σύστημα πιο προσεκτικά, οι επιστήμονες μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα πώς αναπτύσσονται αυτά τα σπάνια περιστατικά. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι αστρονόμοι αναλογίζονταν τις ακριβείς συνθήκες που θα μπορούσαν μια μέρα να προκαλέσουν μια κυλονόβα. Αυτές οι πρόσφατες ανακαλύψεις αποκαλύπτουν ότι υπό ορισμένες συνθήκες, δύο αδελφοποιημένοι αστέρες νετρονίων είναι ικανοί να συγχωνευθούν χωρίς να προηγηθεί μια κλασική έκρηξη σούπερνόβα. Αν και οι συγκρούσεις αστέρων νετρονίων είναι ασυνήθιστες, είναι υπεύθυνες για τον εμπλουτισμό του σύμπαντος με βαριά στοιχεία όπως ο χρυσός, η πλατίνα και το ουράνιο. Η παραγωγή στοιχείων βαρύτερων από το σίδηρο μέσα στα αστέρια είναι αδύνατη. Η ποσότητα ενέργειας που απαιτείται για τη δημιουργία τους υπερβαίνει αυτή που μπορεί να παραχθεί, με αποτέλεσμα ένα κατακλυσμιαίο τέλος για το αστέρι. Αντίθετα, τα στοιχεία αυτά παράγονται από έντονα φαινόμενα όπως οι κυλονόβες. Μέχρι σήμερα έχει παρατηρηθεί μόνο ένας μικρός αριθμός συγχωνεύσεων αστέρων νετρονίου και ποτέ πριν δεν έχει ανιχνευθεί μια επικείμενη συγχώνευση όπως αυτή. Σε απόσταση 11.400 ετών φωτός από τη Γη βρίσκεται ένα διαδικό σύστημα γνωστό ως CPD-292176, το οποίο αποτελείται από ένα αστέρι νετρονίων και ένα τεράστιο μπλε αστέρι B. Αναλύοντας τα χαρακτηριστικά του φωτός ενός άστρου, οι αστρονόμοι έχουν καταφέρει να εντοπίσουν στοιχεία για το υλικό που περιφέρεται γύρω από αυτό με τη μορφή δίσκων. Οι αστέρες B σχηματίζουν συχνά διαδικά συστήματα με αστέρες νετρονίων, απελευθερώνοντας ακτίνες Χ όταν οι δεύτεροι διασχίζουν το δίσκο που περιβάλλει τους πρώτους. Μέσω διαφόρων υπολογισμών μπόρεσαν να υπολογίσουν και να προβλέψουν την τροχιά αυτού του διαδικού αστρικού συστήματος. Σε αντίθεση με τις τυπικές ελλειπτικές τροχές των διπλών αστέρων, η συγκεκριμένη τροχιά είχε ασυνήθιστα κυκλικό σχήμα. Αυτή η πρωτοποριακή ανακάλυψη οδήγησε τους ερευνητές στο συμπέρασμα ότι το άστρο νετρονίων προήλθε από ένα αποτυχημένο σούπερνόβα. Γενικά, όταν ένα κολοσιαίο άστρο φτάνει στο τέλος της ζωής του και γίνεται σούπερνόβα, εκτινάσει τα εξωτερικά του στρώματα με μια πολύ δυνατή έκρηξη. Αυτό που απομένει είναι ένα αστέρι νετρονίων, ένα εξαιρετικά πυκνό αντικείμενο με έως και 2,4 φορές τη μάζα του ήλιου που έχει συμπυκνωθεί σε μόλις 20 χιλιόμετρα. Σε έναν αποτυχημένο σούπερνόβα δεν έχει απομείνει αρκετό εξωτερικό υλικό για να εκτοξευθεί στο διάστημα. Αντί για μια μεγαλειώδη έκρηξη λοιπόν, ο πυρήνας του καταραίει αργά και αθόρυβα, όπως στην περίπτωση του εν λόγω διαδικού συστήματος. Καθώς το αστέρι B συνεχίζει να λάμπει, εξακολουθεί να έχει μπροστά του τουλάχιστον 1 εκατομμύριο χρόνια ζωής πριν από την τελική μεταμόρφωσή του. Οι αστρονόμοι όμως ελπίζουν ότι αυτή η νέα ανακάλυψη θα τους βοηθήσει στον εντοπισμό περισσότερων παρόμοιων συστημάτων στο γαλαξία μας.